Δεύτερη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων, οι οποίοι διαγωνίστηκαν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Ναι, σήμερα διαγωνίστηκαν υποψήφοι και υποψήφιες των Γενικών Λυκείων της ομάδος ανθρωπιστικών σπουδών στα αρχαία, της ομάδος θετικών και οικονομίας και πληροφορικής στα μαθηματικά και της ομάδας προσανατολισμού υγείας στην βιολογία. Όλες οι εκπομπές των πρώτων μηνυμάτων αλλά και των κανονικών όταν ήρθαν τα θέματα ήρθαν πραγματικά στην ώρα τους, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, ούτε καν διευκρινήσεις ζητήθηκαν από τους μαθητές και όλα κύλησαν ήρεμα και καλά. Δώσαν 247 αρχαία, 142 μαθηματικά από τα θετικών σπουδών και 3-11 από την ομάδα σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και βιολογία 182. Απόντηση είχαμε. Είχαμε, αλλά το ποσοστό είναι το αναμενόμενο, μάλιστα αρκετά μικρό σε σχέση με άλλες χρονίες. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα μαθηματικά είναι απαραίτητα για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Εξετάζουν μεγάλο εύρος της ύλης, οι μαθητές πρέπει να έχουν ευχέρειες στις πράξεις και ολοκληρωμένες γνώσεις για να το αποκριθούν. Οι βαθμολογίες από 15 και πάνω απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες στο αντικείμενο από την πλευρά των μαθητών. Μαθηματικά έδινα. Τώρα, άμα διάβαζε όλη τη χρονιά, εντάξει, εύκολα. Ήταν τώρα εγώ. Κάνα 5 μπορεί να πιάσα. Γιατί δεν διάβασες καθόλου? Καθόλου όμως, χθες ας πούμε μέχρι 2 η ώρα θάλασσα μπανάκι και να χαλάρωνα. Άρα ήθελες και την εμπειρία να δεις αν θα τα καταφέρεις. Πιο πολύ ναι, έτσι για πλάκα να δω πώς είναι. Κάθισα και 1 ώρα μέσα, δεν με αφήνω να φύγω, δεν ξέρω. Ότι έδινα πανελλαδικές δηλαδή. Κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Έχεις κάνει μηχανογραφικό σου να πεις ότι θέλω κάπου να. Από ό,τι ξέρω, φέτος είναι μετά τις πανελλήνες το μηχανογραφικό. Οπότε... σκοπεύεις να. Τώρα πληροφορική, αλλά. Α, δεν, το δεν το βλέπω να το πιάνω. Εάν περάσει όμως κάπου θα πας, σε οποιαδήποτε σχολή. Άμα είναι πληροφορική, ναι, αλλιώς. Μπα. Έγραψα Α, Β, Γ ό,τι μπορούσα. Εντάξει, το Δ ήταν δύσκολο. Δεν στοχεύω κάπου ψηλά, αλλά εντάξει. Ποιο μάθημα? Μαθηματικά είχαμε σήμερα. Ευχαριστώ. Πώς πιστεύεις ότι τα πήγες? Καλά πιστεύω. Γι' αυτό που διάβασα, καλά τα πήγα. Ποιος είναι ο στόχος σου? Δεν ξέρω ακόμα ακριβώς. Αλλά στο μυαλό μου πιο πολύ τα οικονομικά πάνε. Οπότε προς τα εκεί, ό,τι τύχει, θα πάω ίσως και διοίκηση επιχειρήσεων, θα δείξει. Ήταν σχετικά εύκολο, εντάξει. Ναι. Δεν ήταν μάθημα που βασιζόμουν, οπότε δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς. Αλλά πιστεύω ότι. Εκεί που ήθελα, ας πούμε, έχω γράψει περίπου, ναι. Τις έγραψες όλες τις ασκήσεις? Σχεδόν όλες, εντάξει, κάποιες δεν τις ήξερα, αλλά δεν τις άφησα κενές. Αλλά ναι, σχεδόν όλα, εντάξει. Άρα, μια χαρά. Είμαστε κοντά στη βάση. Τη βάση πιστεύω ότι την έχω πιάσει. Ίσως και λίγο παραπάνω, τώρα δεν ξέρω. Πού θέλεις να περάσεις εσύ? Θέλω να περάσω παιδαγωγικό, στη Θεσσαλονίκη. Ιδανικά, αλλά δεν ξέρω τι γίνει. Σε ποια μαθήματα βασίζεσαι πιο πολύ για να ανεβάζεις βαθμολογία? Πιο πολύ σίγουρα στο ΟΘ. Και ίσως έκθεση προγραμματισμό. Γενικά το μαθηματικά ήταν. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, σε ό,τι αφορά τα αρχαία ελληνικά, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα απόσπασμα από τα Πολιτικά του Αριστοτέλη και σε ένα από το Διατριβέ του Επίκτητου. Τα ζητούμενα είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και δεν εμφανίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Το αδίδακτο κείμενο αντλήθηκε από το Ιστορία του Θουκυδίδη. Η νοηματική του απόδοση κρίνεται απαιτητική, οι γραμματικές παρατηρήσεις χαρακτηρίζονται απλές και διατυπωμένες με σαφήνεια, ενώ στο συντακτικό, πέρα από την συνηθισμένη άσκηση, συντακτική αναγνώριση των όρων, ζητήθηκε μετά από καιρό το συντακτικό φαινόμενο του πλαγίου λόγου. Καλά, δεν ξέρω. Υποθέτω ότι πήγα καλά. Ήταν εύκολα? Εντάξει, έβαλαν σχετικά εύκολα κείμενα. Οι ερωτήσεις δεν ήταν πολύ δύσκολες, οπότε πιστεύω πως το καλά. Το έχεις διαβάσει αυτό το θέμα που έπεσε, ήταν αναμενόμενο? Το άγνωστο δηλαδή και το γνωστό κείμενο? Το άγνωστο ποτέ δεν ξέρουμε τι θα βάλουν. Το γνωστό κείμενο ήταν σχετικά εύκολο, ήταν από Αριστοτέλης και Επίκτητος. Ωραία. Στο άγνωστο τι ήταν? Θουκυδίδης. Θουκυδίδης. Η εύκολη μετάφραση? Εντάξει. Κουτσά στραβά κάτι έγραψα. Τι περιμένεις, πώς τα είδες τα πράγματα τώρα, είσαι ικανοποιημένη εσύ από αυτό που ήξερες, από αυτό που έγραψες? Εντάξει. Θα μπορούσες και καλύτερα. Ναι. Ποιος είναι ο στόχος σου? Θέλω να περάσω θέατρο. Πιστεύεις είσαι ένα βήμα πιο κοντά του στόχου? Μπορεί.
Σε ό,τι αφορά τα θέματα της βιολογίας, ο ΕΦΕ παρατηρεί ότι πρόκειται για θέματα που ευνοούν τη συνδυαστική σκέψη και απαιτούν από τους υποψήφιους να έχουν εμβαθύνει στην ύλη, καθώς και να έχουν κατανόηση τους βιολογικούς μηχανισμούς που περιγράφει το σχολικό εγχειρίδιο.